και η Παπαρίζου εκεί, σωστά. Ναι, ναι, και αποθέωσε την Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα έκανε ένα, είχε ένα έβριμα, μια τσαχπινιά στη χορογραφία της, που κάποιοι λένε ότι έκαψε το έβριμα της Μαρίνα Σάτι. Είναι αυτό το στιγμιότυπο με το μαντίλι. Το έκαψε. Ναι, μπορεί να το μπουστάρισε το λαζάνα και το έκαψε. Γιατί εγώ έκαψε. Δεν θεωρώ ότι το έκαψε. Να μας πει και η Στέλλα τι συμβαίνει. Ναι, και ο Αργυρός που το έκανε όλο το καλοκαίρι με το Ελεύθερο. Θα τρελαθούμε. Ελεύθερο. Και εγώ δεν πιστεύω. Εγώ υπερβολικά τα βρίσκω αυτά. Άλλωστε η χορογραφία αυτή έχει κλειδώσει μήνες πριν. Δεν ήξερε η Ελένη Φορέρα δηλαδή ότι η Μαρίνα Σάτι θα κάνει το συγκεκριμένο τέχνασμα όταν κλείδωσε τη χορογραφία τη. Γιατί αυτά πρέπει να τα παραδώσουν καιρό πριν. Και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη χορογραφία εννοείς ότι η Φουρέιρα το έχει δώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Είχε δώσει το. Τι η Μαρίνα Σάτι, αλλά δεν γνώριζε η μία με την άλλη το τι πρόκειται να συμβεί στη σκηνή. Πάντως χαρακτηριστική κίνηση όμως και είναι η ίδια όπως βλέπουμε. Αλλά στη χορογραφία της Ελένης αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Δεν βασίζεται εκεί. Θεωρώ ότι αυτή η αλλαγή προς το τσιφτετέλι που άλλαξε τελείως και τη χορογραφία όπως την είχαμε δει πριν χρόνια όταν συμμετείχε ήταν το καινούριο κομμάτι, όχι τόσο το. Στην Ελένη είναι σεξι. Στη Μαρίνα νομίζω είναι κάτι παραδοσιακό στα δικά μου μάτια. Αλλά κάτσε να το δούμε. Αλλά στην Φουρέιρα, παιδιά, είναι και κόκκινο και παραπέμπει και στις φωτιές του Φουέγκο. Όταν είχε σηκωθεί τότε, θυμάστε και τις φωτιές που είχαμε. Παραπέμπει και εκεί. Μάλιστα. Ναι. Κάτι άλλο. Όχι. Αυτά. Πρέπει να μην σε διαφημίσει. Ωραία. Εντάξει. Στέλλα μου, ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Εδώ στο Skype. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Εντάξει, σήμερα είναι η πρόβα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή. Το ότι είναι μονοπλάνο τη Σάτι είναι καλό. Είναι ένα έβριμα το οποίο έχει γίνει σε πολύ μεγάλες συναυλίες παγκοσμίως. Και θα είναι ιδιαίτερο. Η Μαρίνα Σάτι, θα το δούμε αρκετά, να το δούμε πώς είναι. Θα δείξει, αν πάει η καλά. Η δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. η Μαρίνα Σάτι το δικαιολογεί. Για λίγη ώρα είναι έτσι. Όχι. Όλο, μα μονοπλάνο σημαίνει όλο. Way. Τρία λεπτά, ένα πλάνο, θα την ακολουθεί. Αυτό θα δούμε, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Η απλότητά του και θα δούμε τι θέλει να πει. Είναι μέρος του κόνσεπτ. Εγώ που θεωρώ. Και θα... είναι σάτι αυτό, γιατί αυτό δεν είχε κάνει και με τη Μάντισσα στο βίντεο κλιπ της. Περίπου. Ναι, περίπου. Περίπου. Εγώ θεωρώ ότι θα μας χαντακώσει αυτό. Όταν δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Να μην χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή στην Eurovision υπάρχουν γερανοί, υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες. Και από άποψη ήθελε να χρησιμοποιήσει μόνο μία. Βάλτε πόσο διαφορά θα κάνει στο δεν είναι όμως μόνο στην αρχή. Όχι. Είναι όλη η εμφάνιση διάρκεια. Δεν είναι έχουμε, καθόλου τη διάρκεια του τραγουδιού. Λέγεται ότι θα είναι. Γιατί δεν παίρνεις την ΕΡ τους φίλους σου να σου πούνε. Θα τους πάρω. Γιατί γελάς αστείο είναι. Εντάξει, γιατί είσαι λίγο. Να μας το εξηγήσουν. Θα πάρω τον Κωνσταντίνο τον Ζούλα να μου πει. Αν το μονοπλάνο είναι τρία λεπτά. Θα πάρω και τη δώρα τη χειράκι, ναι, είμαστε επίσης φίλοι. Ωραία, χαίρομαι. Πες ως φιλιά από μένα.